Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια ακόμα εκπομπή Πόλη, Πολιτεία, Πολιτική ξεκινά. Και σήμερα, όπως πάντα, θα ασχοληθούμε με τα θέματα που θα καταπιστούμε στην ουσία τους και όχι στην επικεφαλίδα τους. Το έχουμε πει πολλές φορές, δεν θα κουραζόμαστε να το λέμε, ότι μας ενδιαφέρει όταν κουβεντιάζουμε σε αυτήν την εκπομπή να μιλάμε για την ουσία των θεμάτων, χωρίς να θέλουμε να βγάλουμε την ατάκα ή να πούμε μια επικεφαλίδα. Αλλά για όλα όσα θα μιλήσουμε, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και εμείς και εσείς. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια, μας τη δίνει γύρω τηλεόραση, δεν μας κυνηγάει η AGB, δεν μας κυνηγάει κανένας, παρά μόνο η αίσθηση μας να κάνουμε τη δουλειά μας όσο γίνεται καλύτερα. Μαζί μας, για να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, έχουμε την τιμή να έχουμε τον κύριο Τάσο Καπνοπόλη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κύριε Καπνοπόλη. Γεια σας σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας χαιρετώ λοιπόν από τη θέση και του Προέδρου αλλά και ως φυσικό πρόσωπο και πιστεύω για το γεγονός ότι είπατε για την ουσία των θεμάτων έχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πέρασε κάποιες δύσκολες στιγμές που δεν θα μπορούσε να τις περάσει, δεν θα τις περνούσε εάν δεν ψηφιζόταν η αρεστή και όχι η χρήσιμη. Σήμερα λοιπόν το κατάλαβε ο ελληνικός λαός που ζούμε εδώ και 3 μήνες έχουν ψηφιστεί οι χρήσιμοι και όχι οι αρεστοί. Άρα λοιπόν εδώ περιμένουμε τώρα να δούμε και ως επιμελητήριο κάποια πράγματα που τα βλέπουμε στην καθημερινότητα, είτε για τη μείωση της φορολογίας, είτε για τα επενδυτικά σχήματα τα οποία σιγά σιγά έρχονται στην Ελλάδα και θα έρθουν και συνέχεια θα είναι αυξανόμενα. Και θα δούμε λοιπόν τους χρήσιμους πλέον και όχι τους αρεστούς να προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση να μπορέσουμε να επανέλθουμε, θα περάσουν αρκετά χρόνια μεν, να επανέλθει η οικονομία στην προτέρα κατάσταση, θα περάσουν κάποια χρόνια. Λέτε δηλαδή ότι με τη νέα κυβέρνηση, αν κατάλαβα καλά και αν έχω κάποιο λάθος διορθώστε με, ότι βλέπετε κάποιες κινήσεις για την επιχειρηματικότητα που δεν τις βλέπετε παλιότερα για τη μείωση φορολογίας. Η μείωση φορολογίας, το ασφαλιστικό και πολλά άλλα πράγματα. Γενικότερα και η ψυχολογία του επιχειρηματικού κόσμου έχει αλλάξει. Αντιμετωπίζει τον επιχειρηματία σαν κάτι χρήσιμο και όχι σαν κάποιον που ρουφάει το αίμα του εργαζομένου. Πολύ σωστά. Άλλωστε είχε ενοχοποιηθεί το κέρδος για πολλά χρόνια. Λες και δεν θα πρέπει να υπάρχει επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Να πάμε όμως σε θέματα που καίνε αυτή τη στιγμή. Που καίνε και τον επιχειρηματία, αλλά κυρίως καίνε τον επιχειρηματία μέσα στον εργαζομένο του πάρα πολύ. Γιατί έχουμε το θέμα των διοδίων του ωραιοκάστρου. Από όπου περνούν εκατοντάδες εργαζόμενοι για να πάνε στις δουλειές τους και οι οποίοι δίνουν ένα ποσό κάθε μέρα που το μήνα είναι υπόθεση και το χρόνο γίνεται μεγαλύτερη υπόθεση. Να σας πω συγκεκριμένα για τα διόδια λοιπόν του ωραιοκάστρου που είναι μέσα στον περιαστικό ιστό ότι παρόλο που η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί δεν τα έχουμε την προηγούμενη κυβέρνηση, τα έχουμε αυτά που λέγαν και δεν εφαρμόσαν τίποτα. Βάλαν τα διόδια πρώτη κύριο με 15 χιλιόμετρα διαφορά, το ένα με το άλλο, μπήκαν στον περιαστικό ιστό, όχι για να πιάσουν και καλά αυτούς που χρησιμοποιούν την Εγνατία Οδό, τις βουλγάρικες νταλίκες ή τους τουρκικές νταλίκες ή τον τουρισμό, τον τουρίστα και όλα αυτά, αλλά να πιάσουν το Θεσσαλονικιό. Λες και η Θεσσαλονίκη έχει πολύ καλές αστικές συγκοινωνίες όπως της Αθήνας ή ο περιφερειακός της είναι Αττική Οδό. Μην τραλαθούμε. Λοιπόν, το 18 τον 2ο το Φεβρουάριο, ο κ. Σπρίντζης μας έβαλε και τα διόδια εδώ χωρίς να γίνει η ανάλογη μελέτη, η αναλογιστική μελέτη, να δούνε τι γίνεται, ποιος και τι. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι άδικο το θέμα των διοδίων. Τα έβαλε μέσα λοιπόν στον περιαστικό ιστό. Με αποτέλεσμα λοιπόν ο εργαζόμενος, ο οποίος χρησιμοποιεί την περιφερειακή υποτιθέμενη αυτή εδώ, να έχει μια επιβάρηση περίπου γύρω στα 550 ευρώ τον χρόνο. Ένας μισθός λοιπόν, συν τις φορές, συν τη χρονοκαθυστέρηση. Αυτό είναι το ένα το ζητούμενο. Λες και ο Θεσσαλονικιός έχει τις αστικές συγκοινωνίες που μπορεί να πάει από το αεροδρόμιο ως τη βιομηχανική περιοχή ή όπως είναι το Βενιζέλος
για να πάει στο Σύνταγμα και για το Σύνταγμα να πάει στην Κόρινθο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Λοιπόν, για αυτή την αδικία, λοιπόν, οι προτάσεις ως βιοτεχνικό επιμελητήριο ήταν να γίνουν μέσω GSM ή μέσω του E-Pass, mm-hmm. να μπορούν να περνάνε ελεύθερα. Το είχε δηλώσει και ο ίδιος ο Σπυρίδης. Εκεί είναι το γελίο, ας πούμε, το τραγελαφικό. Ότι το έλεγε ότι όπως είναι στους νομούς της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Εύρου ή της Φλόρινας και της Κατσοριάς για τους κατοίκους, θα το κάνει και στη Θεσσαλονίκη. Δεν είδαμε τέτοιο πράγμα. Θα έπρεπε να γίνει. Αυτή τη δήλωση ουσιαστικά την έκανε για την Κρήτη. Mm-hmm. Αλλά τα έφερε τα διόδια γιατί η Θεσσαλονίκη δεν τον ενδιαφέρει. Μάλλον είναι αυτό που είπατε, ότι σε ενδιαφέρει πιο πολύ να πιάσει Θεσσαλονίκη. Δεν εξηγείται αλλιώ. Να πιάσει το 1 εκατομμύριο κόσμο Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κάποια στιγμή περνάνε από εκεί και κάποιοι το κάνουν και καθημερινά. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο, η αδικία. Άρα υπάρχει υποκρισία. Υπάρχει μεγάλη υποκρισία και αυτή η αδικία είναι που μας έχει κάνει να βγούμε στα κανάλια και να ζητήσουμε να γίνει οι εργαζόμενοι και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με την περιοχή είτε της Σύνδου, της Νεοχορούδας, του Ρεοκάστρου και ούτω καθεξής και των Διαβατών, που χρησιμοποιούν αυτόν τον δρόμο για να μπορέσουν να πάνε πιο ανατολικά. Για φανταστείτε όλος αυτός ο όγκος να περάσει μέσα από την πόλη. Μήπως ξεχνάμε ότι μέσα για να διασχίσεις την πόλη θέλεις 1,5 και 2 ώρες. Μην τρελαθούμε λοιπόν. Mm-hmm. Και τον ιστορικό πάλι δαχτύλιο, το μη δαχτύλιο που έχουν κάνει, και αυτός δεν έχει τελειώσει. Mm-hmm. Χωρίς να έχει τελειώσει, τα βάλαν διόδια. Δηλαδή, το ένα σφάλμα ακολουθεί το άλλο σφάλμα. Βλέπετε να υπάρχει κάποια προοπτική και με τη σημερινή κυβέρνηση, βλέπετε να... Πιστεύω, κοιτάξτε, πιστεύω να εισακουστούν οι προτάσεις μας και οι θέσεις μας, γιατί διακατέχονται από μια λογική, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν όλη τη αγορά. Είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, που δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν να και έχουν και δίνουν μια κατανόηση. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο παίρνουν σιγά σιγά μέτρα στην ανάπτυξη της οικονομίας. Οι εργαζόμενοι είχαν ήδη ανακόψει τη βενζίνη για να πάνε και να έρθουν στη δουλειά τους. Το οποίο είναι βαρύ. Όταν ο μισθός δεν είναι τεράστιος, είναι βαρύ. Μπαίνει και ένα κόστος αυτό, γίνεται βαρύτερο. Δηλαδή, τι θα έχουν να μετράνε στο τέλος του μήνα και τι θα πληρώνουν. Είχα υπάλληλό μου που σταμάτησε, γιατί κοιτάξτε με την καταγραφή ήταν πολύ περισσότερο το διόδιο που θα βάζανε. Mm-hmm. Και όταν έλεγε ότι θα είναι 1,5 ευρώ περίπου το διόδιο ή 1,20, λέει εμένα θα μου μειωθεί 100 και το μήνα. Δεν γίνεται. Και έψαξε δουλειά, είχε τον χρόνο, σταμάτησε από μένα για να πάει να βρει αλλού. Αντί να βοηθήσουμε μια βιομηχανική περιοχή, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, mm-hmm. Και θέλουμε να έχει κίνητρα αυτή η βιομηχανική περιοχή, να την αναδείξουμε, να βοηθήσουμε τους επενδυτές να έρθουν στη βιομηχανική περιοχή, να μπορέσει ο κόσμος να έρθει να δουλέψει στη βιομηχανική περιοχή. Όλα αυτά είναι μια αναχέτηση. Το πρώτο που θα μπορούσαν να κάνουν με ασφάλεια είναι ότι οι εργαζόμενοι στην περιοχή της Σύνδου θα μπορούσαν να έχουν ελευθέρες. Το πρώτο βήμα που μπορούν να κάνουν με ασφάλεια. Και επίσης να πω και το εξής. Μια άλλη αδικία κατάφορη είναι το εξής. Ο περιφερειακός αυτός έχει ακόμα προβλήματα κατασκευαστικά. Mm-hmm. Κατασκευαστικά προβλήματα. Βγαίνει νερό από κάτω, δεν έχουν κόψει και πάνω μετά τη στροφή που βγαίνει από τα Διαβατά για τον περιφερειακό, βγαίνει συνέχεια νερό. Το χειμώνα που πιάνει πάγος και παίρνει κίνδυνος να εκτροχιαστεί κάποιο αυτοκίνητο, mm-hmm. αυτό δεν το έχουν λύσει. Χρόνια τώρα. Επίσης, βγαίνοντας πριν βγούμε για την έξοδο για τα Διαβατά, εκεί ο δρόμος είναι σαν το γρανάζι. Τρέμει το αυτοκίνητο ολόκληρο. Και μου βάλαν διόδια. Δεν κοιτάξαν πρώτα να διορθώσουν τους δρόμους, να τους φτιάξουν πώς πρέπει να είναι. Με τις σημασίες του πρακτέου, υπάρχει αυτή τη στιγμή συνεργασία των φορέων όσον αφορά τα αιτήματα να είναι συντονισμένα. Ακόμα δεν μας έχει φωνάξει. Και ο καινούριος πρόεδρος, ο οποίος προέρχεται και αυτός από. Ήταν ο πρόεδρος των εξαγωγείων mm-hmm. Βόρεια Ελλάδος, ο κ. Κωνσταντόπουλος. Πιστεύω να καθίσουμε, να συζητήσουμε, να δούμε τα. Είναι όμως πολύ σημαντικό οι φορείς να προτείνουν μια και να έχουν μια κοινή πρόταση. Ναι, βεβαίως.
Εύχομαι όλα να πάνε καλά και καλή επιτυχία σε αυτό, να συντονιστείτε, γιατί είναι πραγματικά μεγάλη ειδική, ιδίως για τους εργαζόμενους, ιδίως για αυτούς που κάνουν καθημερινά αυτόν τον δρόμο. Και οι επιχειρήσεις, ένα κόστος. Ένα κόστος, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις δεν έχουν κόστος. Κάποιος που θέλει να περάσει. Κάνουν καθημερινά το δρομολόγιο για εργασία. 4-5 φορές μπορεί να θέλει να περάσει. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, και αυτό είναι σημαντικό και αφορά την επιχειρηματικότητα. Οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων και των έργων δεν τρέχουν γοργά. Πήρανε πολλές παρατάσεις. Mm-hmm. Πολλές παρατάσεις για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα προφανώς χρηματικό απόθεμα. Δεν γνωρίζω τόσο όσο, αλλά πήγανε πολύ πίσω. Νομίζω ότι θα πρέπει οι ηθήνοντες, ιδιαίτερα leader και όλα κάποια άλλα προγράμματα, θα πρέπει να τρέξουν γρήγορα, γιατί ο κόσμος έχει επιχειρηματικά έχει ατονίσει το επενδυτικό του ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα πρέπει να έχει ενδιαφέρον να ενισχυθεί αυτό. Mm-hmm. Για να ενισχυθεί αυτό πρέπει να τρέξουν γρήγορα τα προγράμματα με τις αξιολογήσεις, τουλάχιστον να βγουν οι αξιολογήσεις πολύ γρήγορα. Βλέπετε να υπάρχει αυτή η διάθεση? Θεωρώ πως ναι. Μετά από τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις που υπήρχαν και αναβολές των προγραμμάτων, νομίζω τώρα πλέον είναι όλα είναι έτοιμα να τρέξουν. Πρόσφατα είχατε μια συνάντηση με τον νέο δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Βλέπετε κάποια προοπτική από αυτές τις συναντήσεις? Κοιτάξτε, κύριε Πορτοκάλη, καταρχάς οφείλω να συγχαρώ τον δήμαρχο χωρίς να δω το έργο του. Mm-hmm. Το πρώτο του έργο ήταν ότι ήθελα να έρθει κοντά στους φορείς, κοντά στους πολίτες, για να δει και να ζήσει τα προβλήματα, να ακούσει τον κόσμο και τους πολίτες ποια είναι αυτά, ώστε να μπορέσει να διορθώσει και να απαλύνει την κοινωνία. Να βάλει στόχους καταρχήν. Να βάλει στόχους, έτσι. Πραγματικούς. Και τους πραγματικούς που βάζει ακούγοντας τους φορείς και τους ανθρώπους. Αυτό το τιμά ιδιαίτερα. Mm-hmm. Ιδιαίτερος. Ιδιαίτερα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση είχα μια πολύ καλή συζήτηση με τον κύριο Ζέρβα. Του καταθέσαμε τις προτάσεις μας, μας άκουσε, είναι προς πολύ σωστή κατεύθυνση και πιστεύω ότι θα κάνει αρκετά πράγματα. Ένα θέμα το οποίο το είχα θέσει προσωπικά ο ίδιος ήταν να κάνει το παρατηρητήριο του πολίτη, ούτως ώστε εκεί του επιχειρηματία να μπορούμε να καταθέτουμε τα προβλήματα στην καθημερινότητα και να πηγαίνουν να μοιράζονται στο Δήμο, mm-hmm. χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη εποπτεία που λέγαμε δεν τα βλέπουν αυτά τα πράγματα, δεν τα βλέπαν. Ωραία, να υπάρχει η ανοιχτή διάβλος επικοινωνίας, mm-hmm. ούτως ώστε ο πολίτης να μπορεί, και όχι μόνο για τον κύριο Ζέρβα, το έχω προτείνει και άλλο, το έχω προτείνει, να μπορεί να έχει, αλλά άλλωστε νομίζω το έχει κάνει και δεν ξέρω, αλλά νομίζω το έκανε φέτος, το έκανε και ο κύριος δήμαρχος της Πηλαία Χορτιάτη, ο κύριος Κατετζίδης. Ορίστε. Κύριος Κατετζίδης. Ναι, μπράβο, ο οποίος είναι πλέον και Κατετζίδης, ναι. Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι. Μόνο έτσι, με συνέργειες, ο ένας πρέπει να ακούει τα προβλήματα του άλλου, να αφουγκραζόμαστε την καθημερινότητα. Μόνο έτσι μπορεί να πάμε ξανά μπροστά, να βάλουμε την Ελλάδα σε μια τροχιά ανάπτυξης, που αυτό θα βοηθήσει όλη την κοινωνία. Μάλιστα. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, που προφανώς όλοι οι πρόεδροι των επιμελητηρίων θέλετε να έχετε κοντά σας τα μέλη σας. Δεν ξέρω αυτό πόσο είναι γεγονός. Τα μέλη είναι κοντά όσο πρέπει στο επιμελητήριο. Το επιμελητήριο είναι κοντά στα μέλη του. Πολύ ωραία τοποθέτηση και ερώτηση μου κάνετε. Κεντράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι πολλές φορές το επιμελητήριο δεν είχε εισακουστεί από τους, δεν εισακούγονταν από τους πολιτικούς άντρες γενικότερα, γιατί ο επιμελητήριος είναι ένας φορέας σύμβουλος του κράτους. Mm-hmm. Μεταξύ επιχειρηματία και κράτους. Άλλωστε μέσα στα επιμελητήρια έχουμε όλους επαγγελματίες φορείς που περικλείονται διάφορα επαγγέλματα και οργανώνονται μέσα από το επιμελητήριο και διεκδικούν τα προβλήματα, την λύση των προβλημάτων. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαι ένας πρόεδρος που είμαι κοντά στα σωματεία, έτσι κι αλλιώς από τον νόμο
τα έσοδα των επιμελητηρίων μεταφέρονται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, στην Γενική Συνομοσπονδία, τη ΓΕΣΕΒΕ. Τα σωματεία έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Κάνουμε πλέον επιχειρηματικές αποστολές, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη όχι μόνο των μελών μας, αλλά γενικότερα και της πόλης. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα το Δεκέμβριο θα επισκεφτούμε μια έκθεση που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι το χειροτεχνών βιοτεχνών. Στην Ιταλία, από 1η μέχρι 4, αυτή η έκθεση έχει 8 μέρες. Κρατάει, διάρκεια 8 ημερών. Διάρκεια 8 ημερών, κάτι που γίνεται και στη Γερμανία και στην Ιταλία, και έχω συζητήσει με την έκθεση, ούτως ώστε που ήταν πολύ σύμφωνοι οι άνθρωποι, και με το Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών έχω πάρει τα θέματα τα οποία θα πρέπει να και εγώ στην ατζέντα μου, γιατί είχα μεν την ιδέα αυτή, την ιδέα την οποία έχω προβάλει άλλωστε φέτος, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που και συμμετείχε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Κάναμε μια συνδιοργάνωση με τα άλλα τρία, με άλλα δύο επιμελητήρια, σύνολο τρία επιμελητήρια των Αθηνών, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, που είμαστε αμιγώς βιοτεχνικά επιμελητήρια. Και με αυτή τη συνέργεια λοιπόν και με αυτή την ιδέα είχα αυτή την έκθεση, πλησιάζουν για να συμμετέχουν και τα άλλα δύο επιμελητήρια, αλλά και όχι μόνο. Μου δόθηκε η ευκαιρία και η αφορμή να συζητήσω με τους άλλους προέδρους των επιμελητηρίων, διότι έχουν βιοτεχνικά τμήματα, να την ενισχύσουμε έτσι ούτως ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τον Έλληνα βιοτέχνη, τον Έλληνα που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να μπορέσει να προβάλλει τα προϊόντα του. Γι' αυτό το λόγο κάνω αυτή την ενέργεια και πιστεύω ότι θα ευοδοθεί με επιτυχία. Οπότε, αν καταλαβαίνω σωστά και διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχετε στο μυαλό σας δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, είδατε ότι μια έκθεση πετυχημένη στην Ιταλία βιοτεχνική. Θα τη δούμε την Ιταλία τώρα. Πήγα, είχα πάει στη Γερμανία πριν 2 χρόνια. Λοιπόν, υπάρχουν βιοτεχνικές εκθέσεις για το χειροτέχνη, βιοτέχνη όπως λέτε, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Υπάρχει μια τεχνογνωσία, η οποία βλέπετε ότι είναι αρρωγός στην επιχειρηματικότητα της περιοχής. Και σκέφτεστε, από ό,τι κατάλαβα, δύο πράγματα. Σε συνεργασία με τους άλλους φορείς, με τα άλλα επιμελητήρια που είναι βιοτεχνικά, ή να αξιοποιήσετε τους ήδη υπάρχοντες θεσμούς ή να δημιουργήσετε κάποιον στην Ελλάδα παρόμοιο. Πολύ σωστά το είπατε. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον εθνικό εκθεσιακό φορέα που είναι η Hell Expo. Ναι, βεβαίως. Πάντοτε με οργανωμένα και σωστά. Ένα άλλο θέμα λοιπόν της ανάπτυξης που πρέπει να είναι κοντά στα επιμελητήρια τα μέλη, είναι ότι δεν είναι μόνο κατ' επιθυμία του Προέδρου ότι με ενδιαφέρει να γίνει μια ναυπηγικό επισκευαστική ζώνη στη Θεσσαλονίκη, κάτι που έχουμε υπογράψει κάποια MOU και LOI σύμφωνα συνεργασίας με το λιμάνι, είναι για να μπορέσουμε την προηγούμενη εβδομάδα με την επιθυμία του Σύνδεσμου Εξαγωγείων Βόρεια Ελλάδος θα ξεκινήσουμε μία ειδική μελέτη η οποία θα καταγράψει τις δυνατότητες των βιοτεχνικών, των βιοτεχνών γενικότερα για την ενδυνάμωση του λιμένα της Θεσσαλονίκης αλλά και του βιοτεχνικού κόσμου, είτε στο θέμα της θέματα το οποίο είναι εγκαταλειμμένα κάποια κτίρια, είτε κάποια επαγγέλματα έχουν να τονίσει, είτε οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν και πώς θα δώσουμε τόνωση στην περιοχή του Καλοχωρίου και της βιομηχανικής περιοχής, αλλά και γενικότερα θα επεκταθεί και για την υπόλοιπη επικράτεια του νομού μας. Είμαστε πλέον σε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων, που ξεκίνησε, μπορώ να πω ότι ήταν δική τους αφορμή, αλλά δική μου πρόταση ήταν να κάνουμε συνέργειες. Λοιπόν, εισακούθηστη και η άποψή μου, αλλά και η άποψή τους,
να κάνουμε το σύνδεσμο εξαγωγέων, να κάνουμε συνέργειες, ούτως ώστε να βγει μπροστά όλο αυτό το κόνσεπτ, θα έλεγα, το οποίο θα μπορέσει να ανατάσει όλη η περιοχή, να πάει μπροστά όλος ο κόσμος, αυτός που σήμερα επιθυμεί την ανάπτυξη. Γιατί το λιμάνι είναι ένα κομβικό σημείο, δεν είναι μόνο διαμετακομιστικό κέντρο. Άλλωστε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο λιμάνι σε εξαγωγές. Είναι η πύλη εξόδου των προϊόντων. Είναι πολύ σημαντικά που λέτε και διακρίνουν εδώ πέρα κάποιοι μεταβλητές, τις οποίες δεν πρέπει να τις αφήνουμε. Πρώτα απ' όλα λένε ότι όταν υπάρχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν τόπο, αυτό πρέπει να αξιοποιείται. Αν δεν έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όταν όμως έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και δεν το αξιοποιείς, εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Για παράδειγμα, είχαμε και ένα ναυπηγό επισκευαστικές ζώνες και ένα ναυπηγεία. Τώρα, γιατί δεν υπάρχουν, έχουμε το πλεονέκτημα, γιατί ακριβώς έχουμε πολλούς Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίες με χαρά θα χτίζαν τα καράβια τους εδώ πέρα, αλλά και θα τα επισκευάζανε εδώ. Τώρα, γιατί αναγκάζονται οι άνθρωποι να πάνε στην Κίνα ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ψάξει κανείς. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό που τονίσατε είναι ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης πρέπει να αξιοποιηθεί. Με λύπη και με πόνο διαπιστώθηκε ότι τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα στην περιοχή του Σκαραμαγκά και ούτω καθεξής που ήταν τα ναυπηγεία όλα, γινόταν απεργίες, ζητούσαν τα δεδουλεμένα τους για τις απεργίες και πηγαίναν, δουλεύαν σε ναυπηγεία της Γερμανίας. Αποκαλύφθησαν αυτά. Οι εργατοπατέρες εκεί θέλανε και λεφτά από τη Γερμανία και παίρναν και τα χρήματά τους, θέλανε να τα πληρώσουν η εργοδοσία και για την απεργία, ενώ δουλεύαν αλλού. Σε κάθε περίπτωση έγινε διπλό το κακό. Σήμερα ο εργατικός κόσμος είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένος ότι πρέπει να συμπορευτεί μαζί με την επιχειρηματία για να μπορέσει να υπάρχει ένα μέλλον, ένα αύριο. Και νομίζω ότι η κρίση ουδέν κακό να μην γίνει καλού. Μας έκανε ένα καλό να γίνουμε πιο συνετοί. Τώρα όσοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ορισμένα πράγματα θα τα συνειδητοποιήσουν βλέποντας καλύτερες ημέρες στο μέλλον. Βεβαίως. Τώρα δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο να δούμε κάποια συμπεράσματα από την κουβέντα μας, γιατί μας αρέσει σε αυτήν την εκπομπή να βγάζουμε συμπεράσματα, κύριε Πρόεδρε. Το ένα το θέμα που πιάσαμε είναι το θέμα των διοδίδων, όπου είπαμε ότι πρέπει τουλάχιστον οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις που κάνουν αυτή την καθημερινή διαδρομή να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Να πάρουν ένα πας. Αυτό είναι ένα αίτημα, πόσο και να το βλέπουν οι κυβερνήσεις από μόνες τους, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία φορέων έτσι ώστε συλλογικά να το διεκδικείτε. Όχι γενικά, συλλογικά κάποια συγκεκριμένα ειδικά πράγματα. Με συνέργειες. Το δεύτερο που είπατε και είναι σημαντικό, ότι πρέπει να προχωρήσουν οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων οι οποίες καθυστερούν, γιατί είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη. Έχουν καθυστερήσει να ανοίξουν και οπότε ο κόσμος που ήθελε να κάνει την αναμονή αυτών των προγραμμάτων κατέθεσαν μένα, αλλά τώρα πρέπει να τρέξουμε με διαφορετικούς ρυθμούς. Είπατε ότι ενδιαφέρεται ένας πάρα πολύ καλός συνεργάτης όσον αφορά τοπικά μας θέματα. Αυτός είναι ο νέος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος από τις πρώτες του κινήσεις δείχνει ότι έχει όραμα, έχει θέληση για να προχωρήσει κάποια πράγματα. Και κάτι πάρα πολύ καλό και σημαντικό, είπατε ότι υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στη βιοτεχνία, τα οποία με συνέργεια τα βιοτεχνικά επιμελητήρια πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Όσον αφορά την τεχνογνωσία που υπάρχει σε άλλες εκθέσεις πετυχημένες στην Ιταλία ή στη Γερμανία, θα τις αναδείξουμε. Και κάτι πολύ σημαντικό, μιλήσατε για το ρόλο της ναυτιλίας. Είπατε ότι ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας τον έχει αναγνωρίσει αυτό και έχετε κάποιες συνέργειες. Είναι πολύ σημαντική η ναυτιλία, είναι πολύ σημαντικό το λιμάνι. Και να δούμε τι γίνεται με το άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε, τα ναυπηγεία, τα οποία τα είχαμε, τα χάσαμε, δεν τα έχουμε και για ποιο λόγο δεν τα έχουμε. Αυτά ήταν όλα. Τα θυμήθηκα σωστά. Τα είπατε, τα ρυθμίσατε σωστά και φυσικά δεν σας κρύβω. Ως Πρόεδρος έχω κι άλλα πράγματα που οποία είναι μέσα στην ατζέντα, την επιχειρηματική ατζέντα, την οποία θα πρέπει να δω. Είναι κι άλλα επαγγέλματα, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, όπως είναι η υγρά αεροκίνηση, το LNG, το CNG και όλα αυτά, στα οποία και αυτά θα έρθουν πολύ σύντομα. Καλώς. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσταν κοντά μας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και γρήγορα να τα ξαναπούμε και να έχουμε και κάποια πράγματα που έχει προχωρήσει. Που έχουν προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας. Επιστρέφουμε μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε στην εκπομπή για να δούμε το επόμενό μας θέμα.